Τουλάχιστον 4 είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο μηχανισμός της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε διαδικασία κατεπίγουσας ιχνηλάτησης των επαφών τους. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, από τα 2 κρούσματα που αναφέρθηκαν στα Χανιά, ο 45χρονος άνδρας εργάζεται στο ναυτικό νοσοκομείο Σούδας, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Όταν μπαίνει μέσα στα μαγαζιά, φοράει τη μάσκα απ' έξω, εντάξει, είναι ελεύθερα νομίζω μέχρι στιγμής. Βλέπετε τον κόσμο να τηρεί τα μέτρα γενικά? Ναι, ναι. Όλα καλά, κρατάνε και τη μάσκα τους βέβαια. Δεν χρειάζεται καν να τους πούμε εμείς κάτι, να τους πληροφορήσουμε για κάτι. Σύμφωνα μάλιστα με το διοικητή του νοσοκομείου, ακολουθείται αυστηρά το πρωτόκολλο και έχουν ξεκινήσει όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ανάλογο τεστ έχει υποβληθεί και η σύζυγος του 45χρονου, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό με ήπια συμπτώματα. Το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στα Χανιά αναφέρεται ως άτομο ηλικίας 42 ετών. Ενδεικτικό της διασποράς των κρούσματων που παρατηρείται πλέον είναι ο εντοπισμός ηλικιωμένου ζευγαριού στη Μεσαρά, το οποίο βρίσκεται ήδη σε καραντίνα. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονται στην Κρήτη τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο για διακοπές και έχουν νοσήσει με ήπια συμπτώματα. Ο Δήμος Φεστού ζήτησε ήδη τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την απολίμανση σε συγκεκριμένο οικισμό. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Παγνί για τη λήψη δειγμάτων και επέστρεψε στο σπίτι όπου διαμένει, καθώς τα συμπτώματα που παρουσιάζουν είναι ήπια. Προβληματισμό προκαλεί πάντως η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία για την ιχνηλάτιση των επαφών τους. Την ίδια στιγμή, λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών στη Χερσόνησο, στο πλαίσιο της στήρησης των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Με τα απολονύχτιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 2 μπαρ, όπως και αναστολή της λειτουργίας τους για 2 εβδομάδες. Πώς βλέπετε να τηρεί τα μέτρα σε γενικές γραμμές? Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχουν συμμορφωθεί όλοι. Που έχουν νομίζω αυξηθεί τα κρούσματα, νομίζω ότι φοβάται ο κόσμος να κατέβει κάτω. Ειδικότερα, στο πρώτο μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας, καθώς όχι μόνο είχε υπεράριθμους πελάτες, αλλά δεν είχε συμμορφωθεί και στο μέτρο της κυβέρνησης που προβλέπει ότι οι πελάτες δεν πρέπει να είναι όρθιοι. Σε έτερο μπαρ της περιοχής επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και λουκέτο για 2 εβδομάδες, αφού αποδείχτηκε πως και εκείνο είχε επιτρέψει την είσοδο σε υπεράριθμους πελάτες.